Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την διαδικτυακή πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών. Βρίσκομαι σήμερα κοντά σας ως συντονίστρια του προγράμματος 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Η καμπάνια μας ονομάστηκε 1 στα 5 γιατί 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Το ποσοστό στην Ελλάδα έρχεται στο 16%. Αποστολή μου είναι να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω. Με ποιο τρόπο? Μέσα από τα εργαλεία που μου παρέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί ένα σποτάκι το οποίο ονομάζεται «Η Κίκο ή ο Κίκο και το χέρι» είναι το παιδί και ο δράστης και διδάσκει τον κανόνα του εσόδου. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παραμυθάκι της καμπάνιας, που δείχνει ότι ο δράστης στις περισσότερες φορές είναι ένα πρόσωπο από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Όπως βλέπετε, περνάει χρόνο με το παιδί, παίζει μαζί του πιάνο, του προσφέρει δώρα ή γλυκά ο δράστης με στόχο να το καλοπιάσει, να κερδίσει την εύνοιά του. Στη συνέχεια αρχίζει να το αγγίζει σταδιακά, λίγο στα μαλάκια, στη μητούλα, στο χεράκι, αντίγοντα τα οποία θα λέγαμε λίγο πολύ κάθε παιδί είναι εξοικειωμένο. Τη δεδομένη στιγμή όμως επιδιώκει να αγγίξει το παιδί στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Τότε το παιδί θυμώνει, αντιδρά και φεύγει. Αυτός είναι ο κανόνας του εσώρουχου. Αυτό καλούμαστε να εντάξουμε σε κάθε παιδί, μέσα και από το πολύτιμο εργαλείο που απευθύνεται στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε κάθε κηδεμόνα που καλείται να εξηγήσει στο παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει, να το χαϊδέψει σε εκείνη την περιοχή του σώματός του, η οποία κατά κανόνα καλύπτεται από το εσώρουχό του. Βεβαίως εξηγούμε σε ένα παιδί πως ούτε το ίδιο επιτρέπεται να βλέπει ή να αγγίζει τη συγκεκριμένη περιοχή στο σώμα ενός ενήλικα. Μέσα από αυτό το φυλάδιο θα μάθουμε στα παιδιά μας ότι το σώμα τους ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά, ότι υπάρχει καλό και κακό άγγιγμα. Πάμε όμως να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά. Πώς εξηγούμε σε ένα παιδί 4, 5, 6 ετών ότι το σώμα του ανήκει? Πολύ απλά λέμε στο παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να αγγίξει το σώμα του χωρίς την άδειά του. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να γνωρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ένα φιλί ή ένα χάδι που δεν επιθυμεί. Μόνο έτσι τα παιδιά θα μάθουν να λένε όχι αμέσως σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αν κάτι συμβεί, θα ξέρουν να ενημερώσουν ένα μεγάλο που εμπιστεύονται. Πάμε να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα. Για όλους εμάς αυτή η διαφορά είναι αυτονόητη. Ενδεχομένως να είναι και για τα μεγάλα παιδιά. Για τα μικρά όμως δεν είναι. Γιατί ακόμα για τα μικρά παιδιά δεν είναι ξεκάθαρο το σωστό από το λάθος. Έτσι λοιπόν, έρχεται η καμπάνια να προσδιορίσει ως εμφανές όρη, που είναι εύκολο το παιδί να θυμάται για το κακό άγγιγμα, το εσώρουχό του. Όλα τα άλλα αγγίγματα στο μαλάκι, στη μητούλα, στο χεράκι είναι καλά, αλλά και εκεί, τι είπαμε νωρίτερα, το σώμα μου ανήκει και έχω δικαίωμα να αρνηθώ και ένα καλό άγγιγμα, αν δεν το επιθυμώ. Όμως το παιδί θα πρέπει να θυμάται πάντα ότι δεν πρέπει να επιτρέπει το άγγιγμα στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Μία μικρή διευκρίνηση. Όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, στο βαθμό που κάποιος έχει τη φροντίδα του στο σπίτι ή σε κάποιο βρεφονιπιακό σταθμό, μπορεί να το αγγίξει σε αυτή την περιοχή, αλλά πρέπει να το ενημερώσουμε γι' αυτό. Καθώς μεγαλώνει όμως, δεν επιτρέπεται κανείς να... γιατί είναι ιδιωτική. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό. Όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Οι δράσεις για να... ζητούν από το παιδί να το κρατήσει μυστικό. Το παιδί δεν θα έρθει να μας το πει και ο δράστης θα συνεχίσει να το παρενοχλεί. Άρα είναι σημαντικό να εξηγήσουμε σε ένα παιδί ότι κάθε μυστικό που του δημιουργεί άγχος, φόβο, αμηχανία, κάθε μυστικό που του δημιουργεί ντροπή, ενοχή ή φόβο δεν είναι καλό και δεν θα πρέπει να το κρατάει μυστικό. Αντίθετα, θα πρέπει να το λέει σε ένα μεγάλο που εμπιστεύεται. Τα κακοποιημένα παιδιά συχνά νιώθουν ντροπή, ενοχή, φόβο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμείς οι ενήλικες να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας γνωρίζουν σε ποιον απευθυνθούν σε περίπτωση που στεναχωριούνται ή θλίβονται. Και μάλιστα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεικτικοί με τα συναισθήματα των παιδιών. Αν για παράδειγμα ένα παιδί μας πει «Μαμά, δεν θέλω να πάω σε αυτό το σπίτι» ή «Μαμά, με αφήνεις με αυτόν τον άνθρωπο που παλαιότερα μπορεί να μην είχε πρόβλημα»,
αυτό είναι ύποπτο. Κάτι μπορεί να έχει συμβεί, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Μόνο αν έχουμε άμεση και ευθεία επικοινωνία με το παιδί μας, αυτό θα νιώσει άνετα να μας μιλήσει για ό,τι και αν συμβεί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το δίκτυο της ασφάλειας ενός παιδιού. Το δίκτυο της ασφάλειάς του θα πρέπει να αποτελείται από δύο πρόσωπα. Ένα μέσα στο σπίτι σε περίπτωση που η κακοποίηση συμβεί έξω από αυτό, αλλά καλό είναι να επιλέξουμε και ένα πρόσωπο έξω από το σπίτι σε περίπτωση που η κακοποίηση γίνει μέσα σε αυτό. Γιατί όταν η κακοποίηση υπάρχει στο σπίτι, δυστυχώς πολλές φορές η μαμά είναι και εκείνη θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δεν μπορεί να προστατεύσει το παιδί. Μέσα στο σπίτι να απευθυνθεί στη μαμά, στον μπαμπά, στη γιαγιά. Έξω από το σπίτι ένα παιδί μπορεί να απευθυνθεί στη δασκάλα, σε ένα ψυχολόγο, σε ένα κοινωνικό λειτουργό, ακόμη και σε έναν αστυνομικό για να πάρει βοήθεια. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου λέγοντάς σας ότι στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση οι δράστες τις περισσότερες φορές είναι από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, είναι πρόσωπα που το παιδί γνωρίζει και πιστεύεται κατ' επέκταση, είναι πρόσωπα που και εμείς οι γονείς γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε το παιδί μας μαζί τους. Άρα, βάζουμε ένα κανόνα ανάμεσα σε εμάς και το παιδί. Πρέπει να μας ενημερώνουν σε τρεις περιπτώσεις. Όταν κάποιος σου προσφέρει δώρα τακτικά γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία. Όταν κάποιος σου ζητάει να κρατήσει μυστικά. Και τέλος όταν κάποιος προσπαθεί να το απομονώσει και να βρεθεί μόνος μαζί του. Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή, θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μου δώσατε και τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία.